Οι δυνατές νεροποντές των τελευταίων ημερών σήμαιναν συναγερμό στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς ο γαζανός ποταμός φούσκωσε επικίνδυνα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η αστυνομία, η πυροσβεστική αλλά και η δημοτική αρχή, δίνοντας ολονύκτια μάχη για να μην υπερχυλήσει ο ποταμός. Ήταν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που λόγω των καιρικών φαινομένων, των έντονων γενικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, παρατηρήθηκε μία ανησυχητική από νωρίς το βράδυ, μία ανησυχητική αύξηση της στάθμης του Γαζανού ποταμού. Εγώ είμαι εδώ πέρα 35 χρόνια τώρα, δεν είδα τέτοια πλημμύρα. Πρώτη φορά την είδα. Είχε βρέξει πάρα πολύ προς τα χωριά τα δικά μας και είχε τα χιόνια απάνω και κατέβηκε το έλειωσε το χιόνι, τα νερά όλα και πλημμύρισε το ποταμό και πήγε κάτω. Επλημμύρισε το σπίτι που από κάτω, το διαπαθήκη. Μηχανήματα του Δήμου Μαλεβιζίου επιχείρησαν για να απομακρύνουν φερτά υλικά, ωστόσο δρόμοι της περιοχής πλημμύρισαν. Στο Γαζανό ποταμό η στάθμη του νερού ανέβηκε πολύ εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα το νερό να περνάει και πάνω από τη γέφυρα, παρασύροντας καλάμια και άλλα φερτά υλικά. Ο ποταμός πρέπει να καθαρίζεται. Το φθινόπωρο πρέπει να καθαρίζεται. Είχε κάνει βέβαια ο Δήμος ένα καθαρισμό, αλλά όπως καταλαβαίνετε θέλει να καθαρίζεται συνεχώς. Το ποτάμι είχε καθαριστεί τα τελευταία δύο χρόνια 3 φορές σε διάφορα σημεία κατά μήκος του Γαζανού ποταμού, όπου μπορούμε να υπάρχει παρέμβαση. Καθαρίζεται από την περιφέρεια Κρήτης, καθώς είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Πολλές φορές και η ανεξέλεγκτη αναπόθεση αδρανών μπαζών δημιουργεί προβλήματα. Για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, επισημένοντας πως το συγκεκριμένο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο έντονο. Ο Δήμος πρέπει να έρθει να καθαρίσει τα καλάμια που είναι στο δρόμο και να ενδιαφερθεί πιο πολύ και για τα πεζοδρόμια που έχουν χόρτα, όλα αυτά πρέπει να καθαρίσει. Κάθε τέτοια εποχή ξεκινάνε καθαριότητες στις παραλίες του Δήμου. Ο Γαζανός ποταμός καταλήγει στη κεντρικότερη παραλία του Δήμου μας, στην Αμουδάρα, και έχει ξεκινήσει ήδη με πολλές δυσκολίες και με λίγα μέσα, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, η καθαριότητα των ακτών από τα φερτά υλικά, τα μπάζα, αλλά και τα καλάμια που κατέβασε ο Γαζανός ποταμός.